Ναι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Στυλανίδη, είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την διαχείριση κρίσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι μεγάλη χαρά που θα συνομιλήσουμε μαζί του. Γεια σας κύριε Στυλανίδη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα κύριε Παπαδοπούλη. Καλό μήνα, να έχουμε καλύτερο από τον προηγούμενο. Καλό μήνα, ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχάς σε πρώτη φάση, επειδή είμαστε λίγες μέρες μετά αυτήν την φωτιά, την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, αυτό που πολλοί αναρωτιούνται είναι τι να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και είστε και ο αρμόδιος για αυτό το χαρτοφυλάκιο, σε επίπεδο αλληλεγγύης και βοήθειας, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κύριε Παπαδοπούλε, όπως είχα δηλώσει όταν είχα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές, η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της από την πρώτη στιγμή. Μόλις ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός από την Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, παρόλο που τα επιπλέον εθνικά μέσα των κρατών μελών ήταν προσανατολισμένα στη Σουηδία, λόγω της απρόβλεπτης πυρκαγιάς στη Σουηδία και μεγάλης έκτασης που έφτανε περίπου στο 1 τρίτο της Ελλάδας, και είχαν σταλεί μεγάλη βοήθεια από πολλές χώρες, εν τούτης από την πρώτη στιγμή τα ευρωπαϊκές χώρες, τα κράτη-μέλη, η οικογένειά μας, η ευρωπαϊκή οικογένεια, αντέδρασε πάρα πολύ θετικά και σε όλες τις επαφές είχα άμεση ανταπόκριση παρόλες τις δυσκολίες, και από την Ισπανία και από την Ιταλία και από την Κροατία και από την Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο βέβαια, θυμάστε. Όλα αυτά υπήρξε μια άμεση αντίδραση. Σε βαθμό μάλιστα που εξαιτίας του ότι τέθηκαν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές και στην Κινέτα και στο Μάτι, πολλοί από αυτή τη βοήθεια δεν χρειάστηκε καν να φτάσει. Mm-hmm. Υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά την άμεση βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, και αυτό το τονίζω για να δείξω ότι εξαιτίας ακριβώς της κλιματικής αλλαγής και εξαιτίας της προσπάθειάς μας εδώ και 1,5 χρόνο να αναβαθμίσουμε τον μηχανισμό μέσω της νέας πρότασης της Κομισιόν, της δικής μου πρότασης για το rescue το λεγόμενο, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία από ό,τι υπήρχε πριν. Και αυτό είναι ένα ήδη πάρα πολύ θετικό. Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια για να επουλωθούν οι πληγές, ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφορα ταμεία. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών και το γνωστό Solidarity Fund, το Ταμείο Αλληλεγγύης το λεγόμενο, ναι, το οποίο δεν ανήκει στη δική μου αρμοδιότητα, ανήκει στην αρμοδιότητα της συναδέλφου μου, της κυρίας Κορίνας Κρέτσου, αλλά και με εντολές και του Προέδρου της Επιτροπής ήδη ενεργοποιείται, έχει βγάλει ανακοίνωση η κυρία Κρέτσου μετά από συνεννόηση με όλους μας ότι θα βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να βοηθηθεί η Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα παρόμοιο παράδειγμα με την Πορτογαλία πέρσι τον Οκτώβριο. Δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά παρόλα τα προβλήματα κάποιων κανονισμών, εν τούτης είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρει τον τρόπο για να βοηθήσει την Ελλάδα και μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Καταλαβαίνω, κύριε Στυλιανίδη. Όμως. Ναι, ναι, παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση στους ευρωπαϊκούς κύκλους και μετά την καταστροφή στην Πορτογαλία το περασμένο φθινόπωρο και την πολύ μεγάλη φωτιά τώρα στην Σουηδία, που και εκεί και εσείς έχετε ρίξει ένα ειδικό βάρος και λογικό, αλλά και τα όσα έγιναν στη χώρα μας, ότι ανοίγει μία συζήτηση για το αν μπορεί να συγκροτηθεί ένας ειδικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι δηλαδή να αποφασίζει κάθε χώρα αν θα δείξει την αλληλεγγύη της, να στείλει κάποια αεροσκάφη ή κάτι άλλο, αλλά να υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο την ώρα της διαχείρισης της κρίσης, αλλά και μετά, τις επόμενες ημέρες. Είναι έτσι? Κύριε Παπαδόπουλε, να σας το εξηγήσω λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα. Παρακαλώ. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Επιτρόπου για την Διαχείριση των Κρίσεων και ως υπευθύνου για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, αντιλήφθηκα μια αδυναμία. Την αδυναμία που ήδη αναφέρεται, ότι ο μηχανισμός βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εθελοντική συνεισφορά στις διαθέσεις των κρατών, δηλαδή. Ναι, στις διαθέσεις των κρατών. Σε μια κρίσιμη στιγμή, ναι, σε μια κρίσιμη στιγμή βοήθεια σε άλλο κράτος μέλος μέσω του μηχανισμού, που έχουν και κάποιο ωφέλη, πληρώνονται τα κόστα μεταφοράς και όλα αυτά, αλλά εάν εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα
τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα φυσικών καταστροφών. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, τι έγινε πέρυσι στην Πορτογαλία. Την ώρα που η Πορτογαλία καιγότανε, είχε και αδυναμίες, υπήρχε θέμα πρόληψης και ετοιμότητας και στην Πορτογαλία, να λέμε και τις πικρές αλήθειες, αντιμετώπιζαν παρόμοιες καιρικές συνθήκες κατά βάση όλες οι χώρες του Νότου, οι ευρωπαϊκές, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, όλα αυτά, και ενώ είχαν τη διάθεση, τη δική μου προσπάθεια, τις επαφές μου, τις πολιτικές, για να βρω τη βοήθεια να τη στείλω μέσω αυτή της εθελοντικής συνεισφοράς, δυστυχώς οι ειδικοί των κάθε χωρών δεν έστειλαν τις εκθέσεις τους και έλεγαν ότι αντιμετωπίζουμε τόσα πολλά προβλήματα στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, που δεν μπορούμε να στείλουμε βοήθεια εκτός των χωρών μας, διότι θα έχουμε εμείς, θα είμαστε σε μειονεκτική θέση. Λοιπόν, εκεί ακριβώς επιβεβαιώθηκε η δική μου θέση, την οποία ξεκίνησα να καλλιεργώ από την αρχή της έναρξης του χαρτοφυλακίου μου, όπου έλεγα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μόνο με την εθελοντική συνεισφορά. Λοιπόν, ακριβώς πατώντας πάνω σε εκείνη το πρόβλημα της Πορτογαλίας, πέρυσι τον Οκτώβριο κατέθεσα την πρόταση της αναβάθμισης του παρόντος μηχανισμού και πέρασε ομόφωνα από την Επιτροπή και ξεκινήσαμε τη γνωστή διαδικασία των Ευρωπαϊκών Θεσμών, συζήτηση με το Κοινοβούλιο, συζήτηση με το Συμβούλιο, και μέχρι τώρα φτάσαμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα πριν ακόμα τα τραγικά συμβάντα στην Ελλάδα, όπου το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε κατά βάση την πρόταση της Επιτροπής, τη δική μου πρόταση δηλαδή, και το Συμβούλιο έδωσε μια δική του θέση, η οποία είναι κατά 90% 90 και πολύ κοντά πάλι στη θέση της Επιτροπής. Το Σεπτέμβριο ξεκινά ο λεγόμενος τρίλογος, δηλαδή η συζήτηση μεταξύ των τριών θεσμών, Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, πάνω στην πρόταση της Επιτροπής, και θεωρώ ότι πριν το τέλος του χρόνου θα έχει συγκροτηθεί. Θα γίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το ρέσκιου? Ακριβώς αυτό το ρέσκιου, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα εθελοντικής συνεισφοράς και αλληλεγγύης, την ίδια στιγμή θα υπάρχουν ειδικά ευρωπαϊκά μέσα, κανατέρ, ελικόπτερα, κινητά νοσοκομεία. Λοιπόν, γίνεται μια ειδική δύναμη η οποία θα σταλεί κοντά στις περιοχές επικινδυνότητας, είτε αυτό λέγεται Σουηδία, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Πορτογαλία, είτε λέγεται Ισπανία, και την ίδια στιγμή αυτή η διαχείριση θα γίνεται από το κέντρο των Βρυξελών, ένα εξαιρετικό κέντρο εδώ που έχουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό εάν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την ίδια στιγμή παρόμοια φυσικά φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι, έτσι, πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, και από ό,τι λέτε θα υλοποιηθεί και μέσα στο τρέχον έτος. Νομίζω είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ χρήσιμη για τα επόμενα χρόνια, ιδίως για όλες τις χώρες, αλλά πολύ περισσότερο, κύριε Στυλιανίδη, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, είστε και εσείς, κακά τα ψέματα, εμείς έχουμε δείξει μια πολύ μεγάλη διαχειριστική ανεπάρκεια, όπως φάνηκε και στη συγκεκριμένη κρίση. Εν προκειμένου, ούτε καν, θα είδατε, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, ο αριθμός 112 δεν λειτουργήσε, ο ευρωπαϊκός αριθμός για την έκτακτη ανάγκη. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που θα τονίσω εκ της εμπειρίας μου και από την επαφή μου με τους ειδικούς σε όλες τις χώρες και όλο τον κόσμο, ακόμη και αυτή η αναβάθμιση του μηχανισμού και η αύξηση των μέσων για να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές, εάν δεν έχει ως προϋπόθεση καλύτερο πρόγραμμα πρόληψης και ετοιμότητα, θα είναι κενό γράμμα. Και το τονίζω αυτό. Η κλιματική αλλαγή έφερε τέτοιες ανατροπές στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Δημιούργησε τόσο έντονα φαινόμενα που εάν δεν προλάβουμε με νέα νοοτροπία στην πρόληψη, δυστυχώς και αυτά τα μέσα που θα έχουμε την αναβάθμιση του μηχανισμού θα αποδειχθούν και αυτά ότι είναι λιγότερα των απαιτουμένων. Ναι. Θα το τονίσω αυτό, διότι βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα στην Καλιφόρνια, τι έγινε αυτές τις μέρες. Και εκεί, για να μην νομίζουμε ότι
είναι μόνο η Ευρώπη που έχει αυτά τα προβλήματα. Και εκεί υπήρξε, κατά την άποψή μου, και βλέπουμε σε επαφές μας με τους Αμερικανούς συναδέλφους, ότι υπήρχε ολιγορία στην πρόληψη και ετοιμότητα. Δεν μπορεί να μην πούμε σε μια νέα εποχή πρόληψης και ετοιμότητας στις φυσικές καταστροφές. Και αυτό τι σημαίνει, ας πούμε, για τις πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό Νότο που είναι πολύ συχνές. Θέλουμε ένα ειδικά πλέον στη βάση της νέας τεχνολογίας, μηχανήματα, ένα νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που μπορεί να βασιστεί στα drones, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Η Γαλλία το είναι. Αυτά που δεν χρησιμοποιήθηκαν, γιατί λένε κάποιοι ειδικοί ότι θα μπορούσαν και εδώ να είχαν χρησιμοποιηθεί. Και πολλά πράγματα δεν εφαρμόστηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν. Πολλά μέσα. Θέλω να είμαι καθαρό. Το ελληνικό κράτος έχει συντεταγμένα όργανα, έχει, μπορεί να, η επιβουλή να ορίσει ειδικές επιστημονικές επιτροπές και να αξιολογήσουν το τι έγινε. Δεν είναι θέμα δικό μας την Επιτροπή. Όχι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο και δεν θα σε έβαζα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, το γνωρίζω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει για να ξέρουμε και ακριβώς πού είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, σε μια γενική βάση όμως, τη λογική της πρόληψης και ετοιμότητας, την οποία το ΡΕΣΚΙ, όπως το προτείνουμε, θα δώσει και οικονομικά κίνητρα στα κράτη-μέλη για να αυξήσουν την πρόληψη και ετοιμότητα, θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή πουθενά. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε να έχουμε σωστό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, σωστό μηχανισμό εκχενώσεων, σωστή εκπαίδευση. Θέλουμε να εμπλέξουμε περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάρα πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω. Νομίζω ότι διάφοροι ειδικοί, από ό,τι είδα και όταν ήμουν στην Ελλάδα, είχαν πολύ καλές απόψεις. Φτάνει αυτό το πράγμα να μην είναι μόνο μια νομοθεσία στα χαρτιά. Θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και θα πρέπει να γίνει ειδική εκπαίδευση του πληθυσμού για να μπορεί να εφαρμόσει όπως σε συνεργασία με τις αρχές. Αλλιώς. Ναι. Επειδή ξέρετε πολύ καλά, Κεστιλιανίδη, έχετε ζήσει και στην Ελλάδα ένα μεγάλο διάστημα της ζωής σας, ότι δεν έχουμε πολλούς νόμους οι οποίοι δυστυχώς δεν εφαρμόζονται και χρειαζόμαστε ένα νόμο για να υποχρεώνει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, πιστεύω ότι μετά από αυτό το τραγικό συμβάν που μας έχει συγκλονίσει όλους, λοιπόν, η Ελλάδα θα πρέπει να βρει τον τρόπο για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την επόμενη φυσική καταστροφή που, κακά τα ψέματα, για όλους μας, όπως λέμε στα αγγλικά, είναι around the corner. Είναι πολύ... κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν θα έχουμε σύντομα μια νέα τέτοια φυσική καταστροφή. Και ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε ακόμα. Επήγει για όλους μας. Γι' αυτό και εγώ έκανα μια μεγάλη προσπάθεια με τα κράτη-μέλη. Παρόλο που θα ομολογήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της δομής της έχει λίγο αργούς ρυθμούς. Υπάρχει μια γραφειοκρατία στη λήψη των αποφάσεων. Τρέχω με κάθε τρόπο για να προλάβω, έτσι ώστε το ρέσκιου να είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου και να μπορέσουμε τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Στυλιανίδη, μη μας ρωτάει και ο κόσμος, μας το είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης με μια ερώτηση που έχει καταθέσει. Αν μπορεί να γίνει απευθείας διάθεση κονδυλίων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ατομικό επίπεδο, σε πρόσωπα που επλήγησαν. Αν είναι αυτό, μπορεί να γίνει, αν είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Mm-hmm. Το solidarity fund, κατά 90% από ό,τι ξέρω, είναι σε απόλυτη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Με τα κράτη-μέλη απευθείας. Και τις εθνικές αρχές. Τώρα, εάν υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα το εντάξει στα διαρθρωτικά ταμεία, είναι θέμα συνεργασίας των ελληνικών αρχών με την Κομισιόν, αλλά μιλάμε για κάτι καινούριο. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχω δει κάτι ανάλογο. Μάλιστα. Αναμένετε και δική σας επίσκεψη στη Σουηδία? Ναι, θα πρέπει να πάω και στη Σουηδία για να την εκτιμήσουμε εκεί την κατάσταση. Είναι διάφορα. Τα μέτωπα είναι πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, είναι και πολύ σημαντικό το χαρτοφυλάκιό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη. Και ετοιμότητα είναι το πάνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Ανθρωπιστική